Κορυφώνεται σήμερα, ύστερα από μία εβδομάδα, ο καύσωνας, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμη και στους 41 βαθμούς υποσκιάν σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης και του Διονυσιακού Θεάτρου έκλεισαν στις 2 μετά το μεσημέρι με ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φύλαξης, προκειμένου να προστατευτούν οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι από τον καύσωνα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να καταγράψει πτώση 6 έως 8 βαθμούς, καθώς σε διάφορες περιοχές της χώρας θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι. Το νέο σκηνικό του καιρού θέτησε εκ νέου ετοιμότητα τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο κίνδυνος να εκδηλωθούν πυρκαγιές είναι μεγάλος. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες συμβάλλαν στο να στρεσαριστεί η βλάστηση γενικότερα. Οπότε τώρα που αύριο ξεκινάνε οι άνεμοι, θα έχει ανέβει ο δείκτης επικινδυνότητας. Καταλαβαίνετε, στρεσαρισμένη βλάστηση, ισχυρή άνεμη συντελούν στο να έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. 4 είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος και είναι με πορτοκαλί χρώμα και βλέπουμε ότι με 4 είναι η περιοχή, τα δύο πόδια της Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Αχαΐα, λίγο από Ηλία, Μεσσηνία και όλο το Ιόνιο, που χάρτης αυτός ισχύει για σήμερα Δευτέρα 16 Εβδόμου. Τις οδηγίες και τους χάρτες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αξιοποιούν οι πυροσβεστικοί, ο στρατός και η αστυνομία, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα στις περιοχές υψηλού κινδύνου.